Η αντίστροφη μέτρηση για επιστροφή της J-Hall Lutz στο νησί άρχισε και μάλιστα από το Λονδίνο. Εκεί όπου η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα ξεκίνησε τη Δευτέρα νέο κύκλο επαφών με τα εμπλεκόμενα μέρη στο Κυπριακό, εις αναζήτηση των περιθωρίων που υπάρχουν για επανέναρξη των συνομιλιών. Ακολουθώντας την προσφύλη της τακτική, η Αμερικανίδα αξιωματούχος κάτω από άκρα μυστικότητα έφτασε στη Βρετανική πρωτεύουσα όπου αντάλλαξε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις με αξιωματούχους του Foreign Office που χειρίζονται το χαρτοφυλάκιο του Κυπριακού. Επόμενο βήμα της Λουτ θα είναι εκτός απρόπτου η περιοδία της στο Τρίγωνο Αθήνα-Άγκυρα-Λευκοσία για συνέχιση των επαφών της με την Κυπριακή πλευρά να αναμένει η άφιξη της στο νησί μετά τις 20 Ιουλίου. Την ετοιμότητά του να συναντήσει το συντομότερο δυνατό τον Μουσταφά Κιτζή μετέφερε στην Ελίζαμπεθ Σπέχαρο, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος σήγηρε τις ενέργειες που κάνει η Τουρκία στην περιοχή μας, παραβιάσεις που γίνονται στην θάλασσα, στα χωρικά ύδατα, στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενέργειες οι οποίες σίγουρα παρεμποδίζουν την διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Στη συνάντηση με την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα που πραγματοποιήθηκε στην οικία Αναστασιάδη στη Λεμεσό, έντονο ήταν το άρωμα Ουνφικίπ και η έκθεση Γκουτέρες. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν βέβαια η έκθεση αυτή, προσχέδιο της οποίας δίνεται σήμερα στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με την κυβέρνηση να απέφυγε την αποκάλυψη της θέσης Σπέχαρα επί των τουρκικών προκλήσεων, πληροφορίες του Α θέλουν την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα να εξέφρασε ενώπιον του Προέδρου την πλήρη κατανόησή της επί της θέσης της Λευκοσίας για άμεσο τερματισμό των ενεργειών της Άγκυρας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Την Ελίζαμπεθ Σπέχαρη υποδέχτηκε στην οικία του ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, όρθιος και ευδιάθετος, στηριζόμενος στις πατερίτσες του. Η Καναδί αξιωματούχος του δόρισε μία ορχιδέα σε γυάλινο δοχείο για τα περαστικά. Τη συνάντηση πάνω στη Λεμεσό ακολούθησε αυτή στα κατεχόμενα και το λεγόμενο προεδρικό με τον Μουσταφά Κιτζή, ο οποίος παρέδωσε στην κυρία Σπέχαρα αντίγραφο της επιστολής του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Το περιεχόμενό της αναμένεται να κοινοποιηθεί από τον ίδιο τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, αφού πρωτοπαραλήπτης την διαβάσει.